ξεπέρασε τους 40 πόντους το ύψος της βροχής στη συμβολή των οδών Λαρίσης και Νεαπόλεως κατά τη διάρκεια της Νεροποντής που έπληξε το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου στις 4 τα ξημερώματα. Τα καταστήματα που λειτουργούν στην περιοχή πλημμύρισαν για άλλη μια φορά, ενώ συνεργεία του Δήμου και οι εθελοντές της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας προσπάθησαν να διακόψουν την κυκλοφορία προκειμένου να διευκολυνθεί η απάντηση των υδάτων. Κινηθήκαμε καταρχήν στη Λαμπράκη, αλλά επειδή δεν υπήρχε τόσο σοβαρό πρόβλημα, παρόλο που είχε και εκεί πλημμυρίσει ο δρόμος, μας δόθηκε εντολή να πάμε προς την αρχή της Λαρίσης, που κλασικά το συγκεκριμένο σημείο πλημμυρίζει, και να κλείσουμε τους δρόμους σε συνεργασία με την αστυνομία, ώστε να μην περνάνε τα αυτοκίνητα, γιατί δυστυχώς το νερό είχε φτάσει πάνω από 40-45 πόντους νερό. Είχε περάσει τα πεζοδρόμια και με το κυματισμό που δημιουργούσαν τα αυτοκίνητα μπαίναν μέσα στα μαγαζιά. Αυτό κάναμε. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε και ελέγξαμε τα φρεάτια, αλλά δεν υπήρχε θέμα φρεατίων τουλάχιστον εκείνες τις ώρες. Ήταν καθαρά τα φρεάτια, απλώς υδραυλικό πιστεύω πρόβλημα δεν επέτρεπε στο νερό να φύγει παρακάτω. Εντάξει, αντιμετωπίσαμε κάποιους οδηγούς έξαλλους που θέλαν σώνεται καλά να περάσουν, αλλά το διαχειριστήκαμε ευτυχώς, γιατί αν πέναγε οποιοδήποτε αυτοκίνητο θα έκανε ζημιά, ακόμα πέναγε στα μαγαζιά. Επιποδός ήταν απόψε και η πυροσβεστική υπηρεσία του Βόλου που κλήθηκε για την άντληση υδάτων σε 8 περιπτώσεις στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία και στις Αλικές. Είχαμε από χθες το βράδυ την προειδοποίηση με το 112, το οποίο ήρθε σήμα στα κινητά τηλέφωνα της περιοχής. Ήμασταν σε αυξημένη ετοιμότητα, περιμέναμε το φαινόμενο. Το περιμέναμε γύρω στις 5 η ώρα, ήρθε το φαινόμενο 4 η ώρα. Είχαμε κάποια προβλήματα εκεί που έχουμε πάντα προβλήματα στην περιοχή. Στην Νεάπολη, στη Λαρίση, όχι κάτι το ιδιαίτερο, κάποιες 4-5 αντλήσεις και κάποιες κοπές δέντρων. Η Λέα Σχετικών Δυνάμεων παρενέβηκε στον κόμβο Διμηνίου, όπου πλημμύρισαν οι υπόγειοι κάδοι του Δήμου Βόλου. Βέβαια, θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα, αν δεν υπάρξει κάποια λύση σοβαρή, θα το έχουν συνέχεια οι άνθρωποι. Τους αντιμετωπίζουμε κάθε φορά εκεί. Είναι εκεί μέσα στα νερά πνιγμένοι, με σκούπες, φουγαρίστρες, κουβάδες, προσπαθούν να βγάλουν τα νερά από τα μαγαζιά τους. Παρόλο που είδα ότι και όντως και κανένα δυο μαγαζιά εκεί είχαν φτιάξει ειδικά πάνελ σαν προφυλακτήρες μπροστά στα μαγαζιά, βοήθησαν βέβαια και αυτά, αλλά δεν βοήθησαν όσο έπρεπε για να μην πλημμυρίσουν τα μαγαζιά. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι του Βόλου στα κινητά τους τηλέφωνα λίγα λεπτά πριν τις 10 χθες το βράδυ για τον κίνδυνο εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος της βροχόπτωσης της αγορά του Πηλίου έφτασε τα 120 χιλιοστά. Από τις 3.30 τα ξημερώματα έβρεχε στην περιοχή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο αγροτικής οδοποίησης, ενώ μάλιστα οι αγρότες της περιοχής ετοιμάζονται για τη συγκομιδή των μήλων.